1, 2, 3, 4, 5, 6, μπάλανσε, μπάλανσε, σε ναι και... Hey, είναι έτοιμοι. Γεια, είμαι η Μαρία Κοράουσκι. Είμαι η πρίμα μπαλαρίνα στο μπαλέτο της Νέας Υόρκης. Χορεύω ως Ζενεύ στην καινούργια ταινία της Barbie, η Barbie στις 12 Βασιλοπούλες. Αυτή είναι η τρίτη φορά που θα χορέψω το ρόλο της Barbie και κάθε φορά είναι και μια εκπληκτική εμπειρία και κάθε ταινία είναι διαφορετική και είμαι ενθουσιασμένη που θα έχω νέες χορογραφίες και αυτή έχει περισσότερες χορευτικές κινήσεις από τις άλλες δύο. Και θα είναι τέλεια. Είναι καταπληκτική. Ελπίζω να την απολαύσετε. Η Barbie στον Καριοθράφστη ήταν η πρώτη ταινία της Barbie και ήμουν τυχερή που μου ζήτησαν να χορέψω το ρόλο. Το μπαλέτο της Νέας Υόρκης βοήθησε μέσω της ταινίας της Barbie να ξαναπαρουσιαστούν αυτά τα υπέροχα μπαλέτα από τα κομμάτια του Τσαϊκόφσκι. Στην ταινία Barbie στη Λίμνη των Κύκνων, το μπαλέτο της Νέας Υόρκης έδωσε άλλη πνοή στο χορό με άλλο ένα αγαπημένο μπαλέτο σε μουσική Τσαϊκόφσκι. Μου ζήτησαν ξανά να βοηθήσω στις χορευτικές κινήσεις της Barbie. Και τώρα πάλι χορογραφήσαμε την ταινία της Barbie. Αυτή τη φορά όμως όχι ένα κλασικό μπαλέτο, αλλά ένα καινούριο μπαλέτο. Στο μπαλέτο πρωταγωνιστεί η Barbie ως Βασιλοπούλα Ζενεύ, μία από τις 12 Βασιλοπούλες. Πιστεύω ότι η Βασιλοπούλα Ζενεύ είναι εκπληκτική. Έχει αυτοπεποίθηση, είναι έξυπνη και έχει 11 αδερφές. Φανταστείτε, 12 Βασιλοπούλες όμορφες και ανεξάρτητες. Και όπως εγώ, να λατρεύουν το χορό. Μια νύχτα οι 12 Βασιλοπούλες ανακαλύπτουν ένα κρυφό, ένα μυστικό μαγικό κόσμο που ο χορός δεν σταματά ποτέ. Και εκεί ξεκινά η περιπέτεια. Ο ρόλος της Βασιλοπούλας Ζενεύ στην ταινία «Η Μπάρμπι στις 12 Βασιλοπούλες» και το να δώσω ζωή στο χαρακτήρα της Μπάρμπι μέσα από το χορό ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που την έζησα. Η ανιψιά μου παρακολουθεί τις ταινίες της Μπάρμπι και έχει ενθουσιαστεί και είναι μόλις 2,5 χρονών. Έτσι το να συμμετέχω κι εγώ στην όλη διαδικασία είναι υπέροχο και είναι τιμή μου που με επέλεξαν. Το να είσαι η πρίμα μπαλαρίνα σε μια διάσημη ομάδα χορού απαιτεί πάθος και σκληρή δουλειά. Ζω στη Νέα Υόρκη. Ξυπνώ το πρωί και περπατάω στο Lincoln Center για να πάω στη δουλειά μου. Μόλις φτάσω, φοράω τα παπούτσια μπαλέτου και ετοιμάζομαι για το μάθημα. Κάνω τα μαλλιά μου κότσο. Παρακολουθώ μάθημα μπαλέτου το πρωί, που συνήθως διαρκεί 1,5 ώρα. Έπειτα επιστρέφω το απόγευμα, ξανακάνω λίγο ζέσταμα και προθέρμανση. Το ζέσταμα είναι απαραίτητο, γιατί είναι πολύ εύκολο να τραβηχτεί ένας μυς ή να πιαστεί κάποιο μέρος του σώματός σου, αν δεν έχεις κάνει κανονικό ζέσταμα πριν την πρόβα. Και είναι πολύ σημαντικό να κυκλοφορεί το αίμα και το οξυγόνο στους μυες σας. Αφού κάνω το ζέσταμα, ετοιμάζομαι να φορέσω τις πουέντ. Και αυτό είναι μια διαδικασία. Συνήθως χρειάζομαι περίπου 10 λεπτά γι' αυτό. Παίρνω ταινία και τυλίγω τα πόδια μου γύρω-γύρω, ξέρετε. Κάθε δάχτυλο για να μην κάνω κάλους. Και χρησιμοποιώ χαρτί κουζίνας για να τη σταθεροποιήσω περισσότερο και να προστατέψω τα πόδια μου. Και μετά φοράω τις πουέντ. Βάζω αρκετή πούδρα, που βοηθάει να μην γλιστράω στο στούντιο ή στη σκηνή. Βάζω σε όλο το παπουτσάκι μπαλέτου στις άκρες, μπροστά, πίσω και γύρω. Απλά για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα πέσω. Και τότε ξεκινάω την πρόβα. Η πρόβα διαρκεί από 1 έως 6 ώρες την ημέρα. Στο τέλος μιας μέρας γεμάτη πρόβες, έχουμε στη διάθεσή μας 2 ώρες να προετοιμαστούμε. Κάνουμε τα μαλλιά μας κότσο, βάζουμε το make-up, προσθέτουμε όλα τα αξεσουάρ μας, σκουλαρίκια,
μια τιάρα. Στο τέλος φοράμε το κουστούμι και ακολουθούμε τη γνωστή ρουτίνα. Στεκόμαστε στις μύτες, βάζουμε πούδρα και φοράμε τις πουέντ για να ετοιμαστούμε για την παράσταση. Αφού τελειώσει η παράσταση, στο τέλος της ημέρας, γύρω στις 10:30 το βράδυ, είσαι τόσο κουρασμένη που πέφτεις για ύπνο και μετά ξυπνάς και ξεκινάς τη μέρα πάλι από την αρχή. Όπως και εγώ, οι περισσότερες μπαλαρίνες ξεκινούν από μικρή ηλικία και προπονούνται πολλά χρόνια πριν μπορέσουν να χορέψουν επαγγελματικά. Λοιπόν, κατάγομαι από το Grand Rapids του Μίτσιγκαν. Ξεκίνησα μαθήματα μπαλέτου όταν ήμουν 5 χρονών. Και ο λόγος ήταν επειδή η μεγαλύτερη αδελφή μου έκανε μαθήματα μπαλέτου και όταν έλειπε από το σπίτι, δοκίμασα τα ρούχα της, τα παπούτσια του μπαλέτου της, τα αξεσουάρ της και προσπαθούσα να χορέψω. Και η μαμά μου είπε: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνεις μαθήματα μπαλέτου. Το πρώτο πράγμα που έκανα επί σκηνής ήταν το ποντίκι στον καριοθράφστη και θυμάμαι η καλύτερη φίλη μου έκανε το πιο μικρό ποντίκι γιατί ήταν η μικροκαμωμένη. Ήταν από τις πρώτες που σκοτωνόταν και έπρεπε να τη βγάλω από τη σκηνή, αλλά δεν έβλεπα που πήγαινα γιατί φορούσα μάσκα. Την άρπαξα λοιπόν και πήγαμε στα παρασκήνια. Σοριαστήκαμε και οι δυο με τα πόδια πάνω και σκάσαμε στα γέλια. Ακόμα το θυμάμαι με νοσταλγία. Όταν ήμουν 5 χρονών, δεν θα φανταζόμουν ότι όλα τα όνειρά μου θα γίνονταν πραγματικότητα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα χόρευα με τις καλύτερες ομάδες μπαλέτου στον κόσμο, ως πρίμα μπαλαρίνα. Έτσι, αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Για την ταινία «Η Μπάρμπι στις 12 Βασιλοπούλες» έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα εντελώς καινούριο μπαλέτο. Αυτή η δημιουργία λέγεται χορογραφία και έγινε από τον διεθνούς φήμης Peter Martins, διευθυντή του μπαλέτου της Νέας Υόρκης. Μπορείς να κάνεις αυτό. Οι 12 Βασιλοπούλες δεν είχαν γίνει ποτέ μπαλέτο. Η υπόθεση είναι καταπληκτική. Πραγματικά τη λατρεύω, το ξαναλέω. Όταν το είπα στην κόρη μου, με ρώτησε, λοιπόν, τι θα κάνεις τώρα με τη Ματέλ, και είπα την ταινία «Οι 12 Βασιλοπούλες». Είπε, «Α, είναι η αγαπημένη μου». Χρησιμοποιώ τη Μαρία Κοράουσκη, που ήταν η πρώτη Μπάρμπι. Έπαιξε και στον Καριοθράφστη και στη Λίμνη των Κίκων. Και τον Τσακ, που παίζει τον Ντέρεκ. Είναι λίγο ψηλότερος. Πιστεύω ότι είναι ένας ρομαντικός πρίγκιπας και έχει υπέροχη παρουσία. Και τα δύο κοριτσάκια που χρησιμοποιώ είναι καταπληκτικά. Μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Είναι απίθανες. Η Άμπι και η Τάιλερ. Έκανα πρόβα για μέρες με τις φίλες μου, την Άμπι και την Τάιλερ, μέχρι να μάθω σωστά τα βήματά μου. Λοιπόν, έχουμε 12 χορευτικές σκηνές σε αυτή την ταινία και συμμετέχω σε αρκετές από αυτές. Είναι λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν έχω χορέψει περισσότερο σε καμιά άλλη ταινία της Barbie. Μία από αυτές τις χορευτικές σκηνές λέγεται «Τα κόκκινα παπούτσια» και είναι μια χορευτική πάλι κατά κάποιον τρόπο που εγώ και ο Charles σχεδόν παλεύουμε σε όλη την σκηνή και είναι σαν να είμαστε κολλημένοι και προσπαθεί να με κάνει να χορέψω και δεν μπορώ να τον αφήσω και με αγχώνει που δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Πρέπει να πω ότι νομίζω πως η αγαπημένη μου σκηνή στην ταινία είναι όταν εγώ και ο Ντέρεκ διαπιστώνουμε ότι πρέπει να ανοίξουμε το πέρασμα ταυτόχρονα και πρέπει να πάμε σε κάθε πέτρα μαζί και μετά αρχίζουμε να χορεύουμε σε ρομαντική μουσική και νομίζω, δεν ξέρω, λατρεύω τα love story, οπότε μάλλον αυτό το ρομαντικό κομμάτι είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα και μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αφού ο Ντέρεκ και η Ζενέβα ανοίξουν για τελευταία φορά το μυστικό πέρασμα, χορεύουν τόσο όμορφα, με τόσο πάθος, που αρχίζουν με ένα μαγικό τρόπο να χορεύουν στον αέρα. Δεν μπορώ να κάνω τους χορευτές να χορέψουν στον αέρα. Αυτοί που μπορούν να το κάνουν, το καταλαβαίνουν αυτό καλύτερα από μένα. Σε κάποια φάση θέλουμε να τους δούμε να αιωρούνται και να ανεβαίνουν ψηλά. Προσπάθησα λοιπόν να σκεφτώ έναν τρόπο που να γίνει αυτό όμορφο στο κινούμενο σχέδιο, ώστε κατά κάποιο τρόπο να πετούν στον αέρα. Το να βοηθήσω στα βήματα της Μπάρμπι σε αυτή την ταινία ήταν μια μοναδική διαδικασία. Υπάρχουν διαφορετικά βήματα που ακολουθούμε για να γίνει η καταγραφή της κίνησης. Πρώτα, μπαίνουμε στο χώρο για τις πρόβες και μαθαίνουμε την υπόθεση.
Έπειτα, αφού έχουμε κάνει και τη χορογραφία και όλα λειτουργούν καλά, μπαίνουμε στο στούντιο. Είναι σαν ένα μαύρο κουτί με κάμερες τριγύρω. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι χορευτές είναι να ντυθούν με μια στολή παρόμοια με τις κατάδυσεις, η οποία είναι εξοπλισμένη με προβολής και αισθητήρες λήψης κινήσεων παντού, στα γόνατα, στα πόδια, στο κεφάλι, στα χέρια, για να καταγράψει όλες τις κινήσεις μας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Θυμάμαι την πρώτη φορά, έπρεπε να κάνουμε το ίδιο πράγμα πολλές φορές, γιατί γελούσαμε με την περίεργη εμφάνισή μας. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ακόμα και από τη δεύτερη ταινία, η Barbie, στη λίμνη των Κύκνων, πόσο πολύ είχε εξελιχθεί η τεχνολογία που είχαν εκεί τον υπολογιστή και μας έδειχναν αμέσως πώς θα ήταν σε κινούμενο σχέδιο αυτό που μόλις είχαμε κάνει. Και αυτό ήταν απίστευτο. Είχα εντυπωσιαστεί, γιατί καταλάβαινα ότι ήμουν εγώ που χόρευα. Εδώ βλέπετε τον Τζακ και μένα να χορογραφούμε τις κινήσεις για το ρομαντικό χορό όπου χορεύουμε στον αέρα. Ενώ χορεύουμε, κάθε μικρή κίνηση καταγράφεται και μεταφέρεται στον υπολογιστή, όπου οι σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων χρησιμοποιούν τις κινήσεις μου για να βοηθήσουν την Barbie να χορέψει τόσο όμορφα. Είναι τόσα πολλά αυτά που θα αγαπήσουν στην ταινία όλα τα κοριτσάκια. Σε όλα τα κοριτσάκια που ονειρεύονται να γίνουν μια βασιλοπούλα μπαλαρίνα, όπως εγώ, μπορεί να γίνει πραγματικότητα το όνειρό σας, αν ακολουθήσετε την καρδιά σας. Και αν είστε σίγουρες ότι αυτό είναι αυτό που θέλετε να κάνετε. Εύχομαι όλοι σας να πιστεύετε στον εαυτό σας και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα.